Την τέλεση μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε όλους τους ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, συμμετέχουσα στη θλίψη και την δίνει ολόκληρου του ελληνικού λαού για το τραγικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Ντεμπών. Αυτός, Κύριε Ανάπαυσον και τα σπιχά σου, των προκεκοιμημένων δούλων σου, των βιαίως κοιμηθέντων αδελφών ημών κατά των σιδηροδρομικών δυστύχημαν εις την περιοχή των Ντεμπών και της δούλης του Θεοδόρας, και συγχώρησον αυτής πάντα μάρτων τα εκούσιον και ακούσιον. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Προσεχούς Κυριακής Ορθοδοξίας, όρισε ότι θα τελεστεί μνημόσυνη υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε όλους τους ιερούς ναούς της Εκκλησίας Ελλάδος. Μέσα στο κλίμα δίνης που υπάρχει πανελλαδικά, τελέστηκε το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων και στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Μεταφέρω σε όλους σας, τους άρχοντες μας και σε όλο το εκκλησίασμα, ξεχωριστά στον καθένα, τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή ως μέλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος λειτουργεί στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί, Εκκλησία και Πολιτεία, τιμούμε την ημέρα. Εμείς θα σας παρακαλέσουμε να μείνουμε όλοι, επειδή αμέσως τώρα, μαζί με τον μνημόσυνο της αδελφής μας Θεοδόρας, θα τελέσουμε με απόφαση τη Συνόδου και μνημόσυνο για τα θύματα που βιαίως κινήθηκαν, όπως γράφει η Ιερά Σύνοδος στο δυστύχημα των Ντεμπών. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Χριστό να αναπαύσει τις ψυχές τους που ανθρωπίνως όρορα έφυγαν και κυρίως ας προσευχηθούμε να δώσει ο Θεός το έλεος και τη δύναμη και την παραμυθία στους γονείς και στους συγγενείς που μείναν για να σηκώσουν στη ζωή τους τον μεγάλο σταυρό της απώλειας και του θανάτου